πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκπαίδευση εθνοφυλάκων εθνικής φρουράς σε αντικείμενα αγώνα εντός κατοικημένων τόπων στην Ελλάδα. Από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου φέτος λοιπόν έγινε για πρώτη φορά εκπαίδευση σημαντικού αριθμού εθνοφυλάκων που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στα τάγματα εθνοφυλακής σε αντικείμενα αγώνα σε αστικό περιβάλλον στο ειδικό κέντρο εκπαίδευσης των αγώνα κατοικημένων τόπων και ειρηνευτικών αποστολών στο Κιλκίης. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση του προσωπικού στις τακτικές που χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αγώνα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να συνδυαστούν οι εμπειρίες του παλαιού με την τεχνογνωσία του νέου. Η διαχρονική συνεισφορά και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον των εθνοφυλάκων, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά σε ασκήσεις και δράσεις που γίνονται σε Κύπρο και Ελλάδα, πέραν του υψηλού συμβολισμού, συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας επί εξειδικευμένων θεμάτων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.